δουν το τι συμβαίνει. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τα διεθνή εδώ του Sky και τον Ζήση Μούσιο, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει να πάει στην Κέρκυρα. Να πούμε ότι είχε προσπάθησες να πας αεροπορικός ή με ελικόπτερο, Ζήση, και ακυρώθηκε η πτήση λόγω καιρικών συνθηκών. Τι ακριβώς συνέβη? Οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί όσες ήταν να γίνουν πρωινές για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Θα περιμένουμε να δούμε πώς μας λένε τώρα σε μισή ώρα περίπου θα ξαναγίνουν πτήσεις, θα ανοίξει το αεροδρόμιο. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κυρίως είναι οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί. Έχουμε τα 6 ελικόπτερα, δηλαδή όλα τα σωστικά μέσα που είχε η χώρα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Υπάρχει το ΣΕ-130, το οποίο πετά σε υψηλότερο επίπεδο για να συντονίζει τις ενέργειες. Το πρόβλημα είναι η χαμηλή ορατότητα, η χαμηλή νεφώση, καθώς επίσης και η ισχυρή βροχόπτωση. Αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν από τα δύο κέντρα επιχειρήσεων είναι να στήσουν τα πλοία τα οποία βρίσκονται εκεί, ένα κλειό, να προστατεύσουν από τους ισχυρούς ανέμους το πλοίο το οποίο φλέγεται, έτσι ώστε να κόψουν λίγο την ένταση των ανέμων για να μπορέσουν να γίνει η διαδικασία της εκένωσης. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Φανταστείτε ότι αυτά μιλάμε για πλοία τεράστια, τα οποία δεν είναι όσο εύκολο ίσως κάποιος φαντάζεται μπορεί να κατέβει από το ένα πλοίο να πάει στο άλλο. Να πας